Ακόμη και με τη Μαλφή προσπαθούσαν να αγοράσουν τη δόση τους από έμπορο ναρκωτικών που συνέλαβαν αστυνομικοί του Βόλου, τοξικομανείς από τη Μαγνησία και τη Λάρισα. Η νέα υπόθεση που εξιχνίασε το Τμήμα Δίωξης Ναρκωτικών Βόλου αποκάλυψε μια ακόμη τραγική πτυχή του εφιαλτικού κόσμου στον οποίο ζουν οι χρήστες ναρκωτικών ουσιών. Προχθές το βράδυ στην Αγιά της Λάρισας, αστυνομικοί από το Βόλο με τη βοήθεια συναδέλφων τους από το τοπικό αστυνομικό τμήμα συνέλαβαν έναν 23χρονο Αλβανό που επιχείρησε να πουλήσει σε αστυνομικό 50 περίπου γραμμάρια ηρωίνης αντί ποσού 600 ευρώ. Πάνω του και σε κρυψώνα σε εγκαταλελειμμένη οικία στην Αγιά, οι αστυνομικοί βρήκαν και κατέσχεσαν περισσότερα από 210 γραμμάρια ηρωίνης που αντιστοιχούν σε 2.500 δόσεις λευκού θανάτου. Ο 23χρονος είχε χωρίσει τα ναρκωτικά σε ποσότητες ανάλογα με τις παραγγελίες του. Οι αστυνομικοί κατέσχεσαν μια ζυγαριά ακριβίας, ένα κινητό τηλέφωνο, χρηματικό ποσό 130 ευρώ και έκπληκτοι διαπίστωσαν ότι ο Αλβανός είχε κρυμμένα σε γυναικείο πορτοφόλι αρκετά χρυσαφικά, τα οποία έπαιρνε από τους τοξικομανείς αντί χρημάτων ώστε να τους προμηθεύσει τη δόση τους. Να σημειώσουμε ότι πρόκειται για την δεύτερη σύλληψη εμπόρου ηρωίνης από αστυνομικούς του Τμήματος Δίωξης Ναρκωτικών Βόλου μέσα σε μία εβδομάδα. Το προηγούμενο Σάββατο είχαν συλληφθεί στον Τύρναβο 3 άτομα που ετοιμάζονταν να πουλήσουν περισσότερο από 1 κιλό ηρωίνης.